Επομένως, το λάθος είναι εύκολο και οι απαραίτητες γνώσεις είναι το μάθημα 2.1, δηλαδή ο ορισμός ταυτολογιών, αντιφάσεων κτλ. Και ο ορισμός βέβαια της ταυτολογικής συνεπαγωγής από το μάθημα 2.2. Οπότε λοιπόν στους παρακάτω τύπους τα φ και ψ είναι προτασιακοί τύποι και τα π1 και π2 είναι προτασιακές μεταβλητές. Και μας λέει για τον τύπο χ, ο οποίος είναι ο τύπος not φ συνεπάγει φ συνεπάγει ψ, ισχύει ότι και μας δίνει αν ο τύπος αυτός συνεπάγει ταυτολογικά κάποιους άλλους τύπους ή αν είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με έναν άλλο τύπο. Τώρα, η μελέτη αυτού του τύπου είναι το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, για να έχουμε ταυτολογικές συνεπαγωγές, αμέσως μετά που μας λέει ταυτολογική συνεπαγωγή, το οδηγό στοιχείο είναι ότι θα απαιτηθεί να κάνουμε αληθοπίνακα. Έτσι. Βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει κάποιος είναι να κάνει πρώτα τον αληθοπίνακα αυτού του τύπου. Έτσι. Έχω not φ, συνεπάγει φ, συνεπάγει ψ. Οπότε λοιπόν εδώ να κάνουμε τον αληθοπίνακα και θα διαπιστώσουμε από τον αληθοπίνακα ότι ο τύπος αυτός είναι μια ταυτολογία. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια της διαχείρισης της άσκησης. Οπότε λοιπόν ξεκινώντας με τον αληθοπίνακα, στις δύο πρώτες γραμμές είναι ψέμα, συνεπάγει οτιδήποτε. Έχω ψέμα αριστερά από την ταυτολογική συνεπαγωγή, άρα ο τύπος είναι αληθής. Και αμέσως μετά όταν το φ είναι ψευδές, έχω αλήθεια, συνεπάγει ψέμα, συνεπάγει οτιδήποτε. Άρα είναι και πάλι αληθής ο τύπος και στις δύο άλλες αποτιμήσεις. Συνεπώς, ο τύπος αυτός συνολικά είναι μία ταυτολογία. Άρα λοιπόν σημειώνω ότι ο Χ είναι ταυτολογία. Τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αμέσως μετά μου δίνει με λογάκια κάποια σύμβολα λογικά, δηλαδή μου λέει ότι ο Χ, αν ταυτολογικά συνεπάγεται έναν τύπο, και ο τύπος ο οποίος μου δίνει στο πρώτο ερώτημα είναι ο τύπος P1 συνεπάγει P1 και P2. Το γεγονός ότι έχω ταυτολογία στα αριστερά, σύμφωνα με τον ορισμό της ταυτολογικής συνεπαγωγής, πρέπει όταν αληθεύει ο τύπος στα αριστερά να αληθεύει ο τύπος στα δεξιά. Άρα, επειδή ο Χ είναι ταυτολογία, πρέπει υποχρεωτικά και ο τύπος στα δεξιά να είναι μια ταυτολογία. Άρα, λοιπόν, η άσκηση εκφυλίζεται με έμεσο τρόπο στο να εξετάσω αν ο τύπος που έχουμε στα δεξιά αυτή τη φορά, ο τύπος δηλαδή P1 συνεπάγει P1 και P2, είναι και αυτός μια ταυτολογία. Πονηρό αυτό που έκανε, ότι έβαλε φ και ψ και αμέσως μετά έβαλε π1 και π2 για να μην φτιάχνουμε κοινό στον αληθοπίνακα, αλλά βέβαια το κλειδί της άσκησης ήταν ότι ο τύπος είναι ταυτολογία ο βασικός που δίνει. Οπότε λοιπόν στην πρώτη αποτίμηση έχουμε αλήθεια, συνεπάγει αλήθεια και αλήθεια, άρα λοιπόν ο τύπος είναι αληθής. Στη δεύτερη αποτίμηση έχουμε αλήθεια, συνεπάγει αλήθεια και ψέμα, άρα ο τύπος είναι ψευδής. Εδώ τώρα δεν έχει νόημα να συνεχίσω, γιατί στις αποτιμήσεις που αληθεύει ο αριστερός τύπος που είναι σε όλες, δεν αληθεύει ο τύπος στα δεξιά, άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι λάθος. Το δεύτερο ερώτημα τώρα με ρωτάει αν ο τύπος Χ είναι ταυτολογικά ισοδύναμος, άρα έχουμε το σύμβολο του Ξ, με τον τύπο P1 συνεπάγει P1 or P2 αυτή τη φορά. Οπότε λοιπόν και πάλι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να εξετάσω αν ο τύπος τον οποίο δίνει είναι μια ταυτολογία. Αν ο τύπος είναι ταυτολογία θα απαντήσω ότι είναι σωστό. Αν όμως δεν είναι ταυτολογία θα απαντήσω ότι είναι λάθος. Μια ταυτολογία μπορεί να είναι ταυτολογικά ισοδύναμη μόνο με μια ταυτολογία. Άρα λοιπόν στην πρώτη αποτίμηση έχω αλήθεια, συνεπάγει αλήθεια, όρ κάτι άλλο, άρα ο τύπος είναι αληθής. Αμέσως μετά στη δεύτερη αποτίμηση έχω αλήθεια, όρ κάτι άλλο, άρα πάλι ο τύπος είναι αληθής. Και στις άλλες δύο αποτιμήσεις δεν θα κάνω τον πίνακα αληθείας πλήρως, διότι έχω ψέμα στα αριστερά, άρα ο τύπος είναι αληθής. Συνεπώς, το δεύτερο ερώτημα είναι σωστό και προχωρούμε τώρα στο τρίτο ερώτημα που με ρωτάει αν ο Χ είναι ταυτολογικά ισοδύναμος, δηλαδή το σύμβολο της ισοδυναμίας με τον τύπο P1 συνεπάγει P2 συνεπάγει P1. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνω αληθοπίνακα ακριβώς διότι ο τύπος αυτός είναι το αξιωματικό σχήμα 1. Στο τελευταίο ερώτημα τώρα έχουμε αν ο τύπος not Χ ταυτολογικά συνεπάγει τον τύπο P1 συνεπάγει P2. Εδώ πέρα λοιπόν θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε το Χ που όπως είπαμε είναι μια ταυτολογία. Άρα λοιπόν το not Χ είναι μια αντίφαση. Και έτσι έχουμε αντίφαση στα αριστερά από μια ταυτολογική συνεπαγωγή. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό είναι σωστό.